ερχόμαστε σήμερα να καταθέσουμε τις προτάσεις απέναντι σε μια λογική που πολύ απλά λέγεται περικόπτουμε ό,τι μπορούμε. Θα την παραθέσω σε αυτό ένα δικό μας δείγμα. Να επενδύσουμε στη διέξοδο από την κρίση. Και θα ξεκινήσω με τρεις πρόσφατες ειδήσεις. Η πρώτη, από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δηλώθηκε σε ξένη εφημερίδα ότι έχει έτοιμο ένα 15ετές σχέδιο μάξιμα για χώρες όπως η Ελλάδα. Το μάθαμε από τον ξένο τύπο. Στη ελληνική πολιτική συζήτηση δεν έχει ακουστεί καθόλου. Ήδη συνέχεια. Η ερώτηση που δεν έχω απαντήσει στο Ευρωκοινοβούλιο για τις ελληνικές καταθέσεις των εσωτερικών της ΕΕ τράπεζας και η απάντηση του κ. Μπαρόζου. Οι πόρτες είναι ανοιχτές για να γίνουν οι έλεγχοι. Εμείς έχουμε προτείνει ακόμα πιο απλό τρόπο με τις κινήσεις κεφαλαίου στο εξωτερικό. Τον έχουμε προτείνει από τον περασμένο Μάιο, το ξαναείπαμε προσωπικά τον Υπουργό Οικονομικών. Τον περασμένο Μάρτιο, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Τα μαθαίνουμε και αυτά από την Ευρώπη. Το τρίτο, μια είδηση από την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός παρευρέθηκε ο ίδιος στην ένταση της Τράπεζας της Ελλάδος για το κόστος της κλιματικής αλλαγής. Υπολογίζεται επισήμως 700 δισεκατομμύρια ευρώ, δύο φορές όσο το χρέος μας μείνει. Έρχεται να δέσει όχι με την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά με την πάγια θέση μας μόνο εμείς, όπως λέμε, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα την κρίση στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουμε απαντήσεις σε μία μόνο από αυτές, χωρίς να κόψουμε το καθήκον καθόλου. Η πρότασή μας λοιπόν για διέξοδο από την κρίση, σε πολύ απλά λόγια, λέει ότι να δούμε τις υποδομές βιωσιμότητας μαζί μας και να επενδύσουμε σε αυτές. Με τις επενδύσεις αυτές, ιδιωτικές, δημόσιες, κοινωνικές, δημιουργούμε πράσινες θέσεις εργασίας. Με τις οποίες και απαντάμε στο ζήτημα της ανεργίας, μειώνοντας την ανεργία, ισόζοντας θέσεις που αλλιώς θα χάνονταν, κλασικό παράδειγμα ο κατασκευαστικό τομέα στην οικονομή, και επιπλέον να δώσουμε στην οικονομία την όθηση, την τόνωση που χρειάζεται. Λεφτά, γι' αυτό φαίνεται πως υπάρχουν. Σας ανέφερα μόνο το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Επενδύσεων, αν θέλετε υπάρχουν αρκετά ακόμα παραδείγματα. Θα ήθελα όμως εδώ να μιλήσουμε για κάτι ακόμα. Απέναντι στο πρώτο πρόγραμμα, όπως θα σας εξηγήσει ο Δημήτρης Κουτάκης σε λίγο, λέμε ναι στην δημοσιονομική εξυγίαση, όχι όμως στην επίθεση στην κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ότι το πρόβλημα είναι το χρέος, το έλλειμμα βιωσιμότητας, όχι απλώς το δημοσιονομικό έλλειμμα. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι πρέπει να βάλουμε κόκκινες γραμμές στο τι χρέος μπορεί να πληρώσει η χώρα. Μία διάσταση είναι ο λογιστικός έλεγχος. Το αν υπάρχει από αυτές χρέος και τι αφορά αυτό. Μία άλλη διάσταση είναι το τι μπορεί να πληρώσει η χώρα χωρίς να οικονομήσει το μέλλον της και το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί έχουμε μια κρίση που είναι και ελληνική, όλα αυτά που μας κάνανε τον αδύνατο κλίμα της Ευρωζώνης. Και μια κρίση ευρωπαϊκή όπως ακόμα και αν η Ελλάδα δεν ήταν στην Ευρωζώνη, η Ευρωζώνη θα είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Επειδή μιλάμε για πρόσφατες ειδήσεις, το τρίμηνο αυτό έκανε την πρόβλεψη του Ντανιέλου Ντουμπινί, που πρόβλεψε την κρίση του 2008 και προβλέπει ότι με την παρούσα μορφή της η Ευρωζώνη έχει το πολύ άλλα 5 χρόνια ζωής. Εδώ λοιπόν έχουμε απέναντί μας ένα ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα και ένα ελληνικό πολιτικό σύστημα. Στην ελληνική πολιτική ζωή συγχαίρει πάρα πολύ η συνέντευξη. Και θέλουμε να πούμε, παρόλο που είμαστε απρόσφατοι σε αυτό το διάλογο, ότι καλό για την κοινωνία μπορεί να είναι συνενέσεις. Καλό όμως, ακόμα καλύτερο, αν έχει νόημα, αν έχει αντίκρισμα, μπορεί να είναι και οι ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Γιατί αυτές μας πάνε μπροστά. Το γάρτι λοιπόν που πέταξε ο Πρωθυπουργός του Παρασκευή, εμείς θα το σηκώσουμε. Θα πούμε πρώτα-πρώτα πως ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας υπάρχουν κοινές στρατηγικές. Και η διαφορά που εμφανίζουν για τη φορολογία πιθανότατα είναι μια διαφορά τύπου απογραφής ή τύπου λεπτά υπάρχουν πριν τις εκλογές και δεν υπάρχει σαν άλλο αμέσως μετά. Πρακτικά δηλαδή, όταν έρθει και αν η επόμενη κυβέρνηση, θα πει ότι εμείς διαπραγματευτήκαμε, αλλά δείχαμε κλειστές πόρτες και αυτή η προηγούμενη κυβέρνηση. Ούτε αυτές οι συνενέσεις, ούτε αυτές οι διαφοροποιήσεις μπορούν να προσφέρουν κάτι στην κοινωνία. Αν θέλουν ουσιαστική συνένεση, εδώ είμαστε να δούμε όλο το παγέτο. Τι σημαίνει αυτό. Πρώτα-πρώτα, να δούμε γιατί δεν εισπράττουν τα δημόσια έσοδα και χρειαζόμαστε καινούργιες φορολογίες, καινούργια μέτρα.
Γιατί αυτές οι προτάσεις, οι ανοιχτοί δρόμοι που βλέπουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δεν προχωρούν και δεν προχωρούν άλλα διαφορετικές. Γιατί η κυβέρνηση που κάποτε έλεγε το αλλάζουμε ή δουλειάζουμε, τώρα έρχεται να επιβραβεύσει ό,τι χειρότερο. Με τη φοροδιαφυγή, τις καμπές προσδοκίες, με τα αφαίρετα, με την περαίωση, με περασμένο φθινόπωρο. Με τη συζήτηση ότι το μαύρο χρήμα, που είναι μέσα στο πρόγραμμα, αυτό, μπορεί να χρηματοδοτεί τις αγορές διαμερισμάτων και κατοικιών. Συνεργητικά μάλιστα, πραγματικά. Δεν μπορούμε να βρούμε, να βγούμε από την κρίση, αλλά να προσθέσουμε διαφορετική πορεία. Δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση, αλλά απέναντι στην Ευρώπη πηγαίνουμε μόνο σε μια χώρα με πρόβλημα που ζητάει χάρη από τους δανειστές της. Είμαστε πολίτες της Ευρώπης. Όπως ακριβώς το είπε η ευρωομόλογο του Γιάννη Στρεβόπουλος πριν, ας διεκδικήσουμε τουλάχιστον και ας διεκδικήσουμε ανοιχτά, δημόσια λίγο τον πολιτικό διάλογο. Τις προτάσεις που έχει υπερψηφίσει το Ευρωκοινοβούλιο, τα ευρωομόλογα, ο Ευρωπαϊκός Χώρος Θερμοδιοικονομικών Συναλλαγών. Είναι προτάσεις υιοθετημένες με απόλυτη, με αισθητική σχεδόν πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωζώνη χρειάζεται βαθιές αλλαγές και αυτές πρέπει να τις προωθήσουμε ως χώρα και να δημιουργούμε διακομματικά όλο το πολιτικό σύστημα και όλη η κοινωνία. Να κάνουμε συμμαχίες με πολιτικές δυνάμεις, με άλλες χώρες. Να μιλήσουμε την κοινή γνώμη των ξένων χωρών. Να εξηγήσουμε πως ένα μέρος από το πρόβλημα της Ελλάδας είναι το σκληρό ευρωπαϊκό πρόβλημα στην Ευρωζώνη. Είναι η παγωμένη κρίση στη Γερμανία που τη βοήθησε να αποκτήσει ένα αγροτικό πλεονέκτημα ανάμεσα απέναντι στις χώρες του λόγου. Δημιουργούν όμως πρόβλημα στην οικονομία της γενικά. Και ότι κάτι που είναι καλό για την Ελλάδα μπορεί να είναι καλό και για τις υπόλοιπες χώρες. Ότι δεν είμαστε σε ένα πόλεμο που τον χάσαμε και να συζητάμε αν μπορούμε ή αν πρέπει να έχουμε όπως άλλη συνθήκη των δασκαλιών. Είμαστε σε μια μάχη που ή αν κερδίσουμε όλοι μαζί ή θα τη χάσουμε. Και αν δεν έχουμε μιλήσει για την Ευρώπη αυτή τη γλώσσα, δεν μπορούμε να καθόμαστε να λέμε έχουμε τα εξτρέμια σε αυτές τις απαιτήσεις, πώς θα τα αποκριθούμε. Τελειώνω. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας δύσκολης πορείας. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Πρέπει όμως να ανοίξουμε όλα τα χαρτιά, θα είμαστε παρόντες και στις ευρετές κινητοποιήσεις. Θεωρούμε μια πολύ σημαντική υποθήκη το γεγονός ότι οι πολίτες, χωρίς τα κόμματα, χωρίς παραδοσιακές δυνάμεις και μηχανισμούς, αυτανεργούν. Νιώθουμε αρκετά ασφαλείς, αρκετά μεγάλη αυτοπεποίθηση για να κάνουν πράγματα μόνοι τους, χωρίς εμάς. Νιώθουμε αρκετά δυνατοί για να μην έχουν την ανάγκη να προσφύγουν στη βία και να αναζητούν προτάσεις. Θα είμαστε μαζί τους και αύριο και στη συνέχεια αρκετά κοντά για να ενώνουμε τις δυνάμεις μας μαζί τους, αρκετά μακριά ώστε να μην τους απελώνουμε και να σηκώνουμε την αυτονομία τους. Σας ευχαριστώ.